Υπουργέ. Γιατί προφανώ δεν το κάνανε για καλό. Υπουργέ, α, αστυνόμευση. αστυνόμευση. Ε, όλο αυτό που συνέβη αυτέ τι μέρε, φαίνεται ότι οδεύει προ το τέλο. Είχαμε χθε το βράδυ. Κύριε Αυτιά, είχαμε ένα ναι. πολύ θλιβερό ναι. και τραγικό περιστατικό. Το οποίο έχει οδηγήσει σε βαρύτατο τραυματισμό ενό 16χρονου ανθρώπου. Ναι. Με αυτό ασχολείται η δικαιοσύνη και τα πειθαρχικά όργανα τη ελληνική αστυνομία. Για να κατανείμουν και να αποδώσουν τι ευθύνε. Κατηγορηματικά θέλω σήμερα να επαναλάβω. Οφείλουν οι πάντε ναι. να σεβαστούν. Οφείλουμε οι πάντε να σεβαστούμε τι αποφάσει τη δικαιοσύνη. Αυτό ισχύει στο κράτο δικαίου. Αλλά αυτό αφορά όλου. Όπω ο νόμος ισχύει για όλου, ισχύει απαρέγκλητα για όλου, χωρί δεύτερη συζήτηση. Γι' αυτό αυτέ τι ημέρε δεν γίνονται αποδεκτέ οποιασδήποτε πράξει αντεκδίκηση οποιασδήποτε βιαιοπραγίε. Η ελληνική αστυνομία παρεμβαίνει με αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει ναι. να πω ξεκάθαρα σε όλου ότι από την πρώτη στιγμή που ο Πρωθυπουργό μου εμπιστεύτηκε τα πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Δημοσία Τάξεω, συνεργάζομαι άριστα με την ηγεσία τη ελληνική αστυνομία και εμπιστεύομαι τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αποτελεσματικότητα της δράσης της. Και το ίδιο ισχύει και τώρα. Γίνονται εκτεταμένε επιχειρήσει ναι. στην διάρκεια τη ημέρα ναι. προκειμένου να βρεθούν παραβατικά άτομα για όπλα, για ναρκωτικά σε συγκεκριμένου καταβλισμού. Αυτό συνέβη όλε τι προηγούμενε εβδομάδε. Και τον έτσι. Και τελειώνει αυτή Μάλιστα. η ιστορία. Να σεβαστούν όλοι τι αποφάσει τη δικαιοσύνη. Όλοι με κεφαλαία, χωρί καμία εξαίρεση. Αυτή είναι η δουλειά μα, αυτό κάνουμε και αυτό το θα κρατώ. συνεχίσουμε να κάνουμε. Το κρατώ. Θα συνεχιστεί και η αστυνομία στη γειτονιά, έτσι. Με αυτέ τι περιπολίε κλπ. Οι περιπολίε οι νυχτερινέ ναι. ιδίως, ιδίω έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από ελάχιστα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ο αριθμό. Καθημερινά περιπολούν 3.300 αστυνομικοί, ειδικά εδώ ναι. πέρα στο λεκανοπέδιο τη Αττική. Ναι. Σε λίγε εβδομάδε θα τοποθετηθούν άλλοι 600 ειδική φρουρή. Το σύνολό του θα τοποθετηθεί στο λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο Μάλιστα. πρόβλημα. Και το κυριότερο με καθαρέ κουβέντε. Είδατε πάλι χθε, προχθέ, λήξαμε μια κατάληψη που υπήρχε στα χανιά τη Κρήτη. Άβατα ανομία, εγκληματικότητα και παρανομία δεν επιτρέπονται πουθενά. Η μία μετά την άλλη, αυτέ οι ψευτοκαταλήψει ιδιωτικών και δημοσίων χώρων που υπήρχαν. Τελειώνουν, απελευθερώνονται, αποδίδονται στην κοινωνία, ναι. όπω έγινε και με τη φοιτητική αιστεία στου ζωγράφου και όπω θα γίνει και σε όλε τι περιπτώσει. Και καλά θα κάνει, επιτρέψτε μου να το πω αυτό: ναι, ναι. καλά θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση να αφήσει έξω από την κομματική τη κριτική και τον οξύτατο αντιπολιτευτικό λόγο, ο οποίο είναι κενό επί τη ουσία, να αφήσει έξω την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά τη, είναι τμήμα τη ελληνική κοινωνία η αστυνομική μα συμπεριφέρονται με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, αν και όπου υπάρχουν περιστατικά που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της νομιμότητας, αποδίδονται αμέσως στη δικαιοσύνη και στις πειθαρχικές διαδικασίες. Και αυτό δεν είναι λόγια, είναι πράξεις τα οποία έχουν εφαρμοστεί.